Καλούμε στο βήμα για την κεντρική ομιλία το Γενικό Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, σύντροφο Δημήτρη Κουτσούμπα. Συντρόφισσες και σύντροφοι! Νέοι και νέες, αιώνας, αγώνας και θυσία, το ΚΚΕ, στην πρωτοπορία. Στις 26 του Μάη είναι η ώρα να μιλήσει η νεολαία. Μαθητές, οι φοιτητές, οι σπουδαστές της επαγγελματικής εκπαίδευσης, οι νέοι εργαζόμενοι, οι άνεργοι, είναι η ώρα να μιλήσουν οι εκατοντάδες χιλιάδες νέοι που ψηφίζουν για πρώτη φορά και να πούν ότι δεν θέλουν να πάνε με το μια από τα ίδια. Η σημερινή μας συγκέντρωση στέλνει μήνυμα αισιοδοξίας, μήνυμα μαχητικό, ελπιδοφόρο. Μας γεμίζει. Μας γεμίζει με ελπίδα ότι θα γίνει πράξη αυτό που φοβούνται όλα τα επιτελεία του συστήματος και κάνουν τη μία μέτρηση πίσω από την άλλη για να δουν πώς θα ψηφίσει η νεολαία. Η νεολαία ψηφίζει διεκδικητικά και ανυπότακτα. Ψηφίζει ΚΚΕ γιατί παλεύει να κάνει πράξη τα όνειρά της. Γιατί θέλει να ζήσει μια ζωή με αξιοπρέπεια, με σύγχρονα δικαιώματα. Ψηφίζει ΚΚΕ γιατί η πρόοδος σήμερα για τους νέους και τις νέες είναι να απολαμβάνουν μια ζωή καλύτερη από αυτή που είχαν οι γονείς και οι παππούδες τους. Γιατί στην εποχή μας, εποχή μεγάλης ανάπτυξης της επιστήμης, της τεχνολογίας, της παραγωγής, δεν μπορούμε να δεχθούμε ότι όλο και λιγότεροι νέοι θα μορφώνονται ολοκληρωμένα, ότι όλο και λιγότεροι νέοι και νέες θα έχουν σταθερή μόνιμη δουλειά. Δεν μπορούμε να δεχτούμε ότι όλο αυτό τον πλούτο που βγαίνει από τα χέρια και το μυαλό εκατομμυρίων ανθρώπων θα τον απολαμβάνουν μια χούφτα μέτοχοι. Η αντίθεση σε αυτό είναι το μόνο σύγχρονο. Αυτό είναι το καινοτόμο και αυτή είναι η καρδιά της πρότασης πάλης, της πρότασης για την εξουσία του λαού που προτείνει το ΚΚΕ. Παλεύουμε σήμερα με αυτή την προοπτική. Γι' αυτό το ΚΚΕ είναι σταθερός αντίπαλος του συστήματος. Γι' αυτό το ΚΚΕ είναι δίπλα, συμπαραστάτης, στήριγμα σε κάθε δίκαιο αγώνα της νεολαίας. Για όλα αυτά τα προβλήματα, είναι προβλήματα τα οποία καθημερινά συναντά η νεολαία. Στην εκπαίδευση, στη δουλειά, στην κατάρτιση,
στην προσπάθειά της να ψυχαγωγηθεί, να αθληθεί, να ζήσει, βρίσκεται αντιμέτωπη με όλα αυτά τα προβλήματα. Η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η συμμετοχή της Ελλάδας σε αυτή τη συμμαχία των εκμεταλλευτών είναι ασυμβίβαστη με τη ζωή που έχει ανάγκη η νέα γενιά. Δεν θα μπορούσε να γίνει αλλιώς. Η Ευρωπαϊκή Ένωση φτιάχτηκε, υπάρχει και όσο θα υπάρχει θα υπηρετεί αποκλειστικά και μόνο τα συμφέροντα των λίγων ενάντια στους λαούς, ενάντια στους πολλούς και των ανταγωνισμών τους με άλλες ιμπεριαλιστικές συμμαχίες, με μεγάλα κέντρα όπως είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, είναι η Κίνα επίσης, η Ρωσία. Γι' αυτό κάθε φορά που μας λένε ότι αλλάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση, ένας καινούριος εφιάλτης γεννιέται για τους λαούς. Καλύτερη δεν μπορεί να γίνει και αυτό το δείχνει πλέον όλη αυτή η πολύχρονη πείρα μας. Και όταν πάνε να μας μπερδέψουν λέγοντας ότι εμείς, δηλαδή το ΚΚΕ, δεν είμαστε με την Ευρώπη, τους απαντάμε καθαρά, καμιά σχέση δεν έχει η Ευρώπη, η λαοί, οι νέοι και οι νέες της Ευρώπης, όλοι αυτοί που ζουν δηλαδή στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο, με την Ευρώπη, την Ευρωπαϊκή Ένωση των μονοπωλίων, του μεγάλου κεφαλαίου, των πολέμων. Άλλο Ευρώπη και άλλο Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευρώπη και Ευρώπη, τη συμμαχία, οργανώσει για χρόνια, για άλλη εξουσία. Αρκετά λοιπόν. Αρκετά λοιπόν με τα παραμύθια του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Δημοκρατίας, τις προτροπές τους η νεολαία να επενδύσει τις ελπίδες της σε κάποια βελτίωση αυτής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί βλέπουμε τι είδους αλλαγή έχει γίνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση τα τελευταία χρόνια. Έχει γίνει πιο επιθετική απέναντι στη ζωή, στα δικαιώματα των πολλών, για να εξασφαλίζει τα κέρδη των λίγων. Συρρυκνώνει συνεχώς τα δικαιώματα των εργαζομένων, για να εξασφαλίζεται η κερδοφορία και η ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών μονοπωλίων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μιλάει για ίσες ευκαιρίες, που στην πράξη οδηγούν στη διόγκωση των ταξικών οικονομικών διακρίσεων. Το ξαναλέμε, για το ΚΚΕ η μόρφωση, η δουλειά, ο πολιτισμός, ο αθλητισμός, η υγεία, η κατοικία, αλλά και η επιλογή κάθε νέου ζευγαριού να οργανώσει τη ζωή του, να δημιουργήσει οικογένεια, δεν είναι κάποιες ευκαιρίες. Είναι δικαιώματα. Είναι δικαιώματα που μπορούσαν σήμερα να είναι κατοχυρωμένα για όλους τους νέους και τις νέες, αλλά αντίθετα βλέπουμε συνεχώς να συρρυκνώνονται. Γιατί η σημερινή οικονομία, η καπιταλιστική οικονομία, έχει ως κριτήριο, ως προτεραιότητά της, αποκλειστικά τις ανάγκες των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση στρατιωτικοποιείται με μέτρα πολεμικής προετοιμασίας, στήριξης του ΝΑΤΟ, αλλά και δημιουργίας ευρωενωσιακών μηχανισμών ασφαλείας, όπως η μόνιμη διαρθρωμένη συνεργασία. Στη νεολαία παρουσιάζουν την Ευρωπαϊκή Ένωση σαν δήθεν βασίλειο της δημοκρατίας. Λες και δεν είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή που διαμορφώνει ένα όλο και πιο εχθρικό οπλοστάσιο για τις λαϊκές ανάγκες. Η τρομονόμη και η ένταση της κρατικής καταστολής σε όλες τις χώρες έχουν τη σφραγίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των κυβερνήσεών της.
Και σε αυτή την κούρσα τρέχουν όλες οι κυβερνήσεις, όπως αυτή του Μακρόν, του Μασκότ, του ΣΥΡΙΖΑ, που εδώ και μήνες ματώνει τους Γάλλους εργαζόμενους που κινητοποιούνται. Ο ΣΥΡΙΖΑ, πριν μιλήσει για τις δημοκρατικές αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καλά θα κάνει να βουτήξει τη γλώσσα του στην πραγματικότητα. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αυτός που μαζί με τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ πήραν το όχι του δημοψηφίσματος του 2015 και το έκαναν ναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στα μνημόνια διαρκείας. Παρουσιάζουν την Ευρωπαϊκή Ένωση σαν ένα γήπεδο όπου ο καθένας, και οι λαοί δηλαδή και οι καταπιεστές, μπορούν να παίξουν μπάλα και να κερδίσουν όλοι. Αλλά η πραγματικότητα δείχνει ότι αυτό το παιχνίδι έχει εξ αρχής χαμένους μόνο τους λαούς. Φτάνουν στο σημείο να παρουσιάζουν την Ευρωπαϊκή Ένωση σαν μια ένωση για την ειρήνη, την αλληλεγγύη. Ας πάνε να τα πούν αυτά στους ακατεμένους λαούς της Μέσης Ανατολής, των Βαλκανίων, της Αφρικής, από τα βομβαρδιστικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ. Η αλληλεγγύη της Ευρωπαϊκής Ένωσης βρίσκεται στον πάτο του Αιγαίου και της Μεσογείου, στα στρατόπεδα συγκέντρωσης μεταναστών και προσφύγων, στη μετατροπή ολόκληρων χωρών όπως η Ελλάδα σε αποθήκες ψυχών, στη Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας για το προσφυγικό που φέρνει την υπογραφή και της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Το ποια Ελλάδα και ποια Ευρώπη θέλει ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία το έχουν αποδείξει κυβερνώντας. Τώρα υψώνουν και τους τόνους μεταξύ τους σε μια πραγματικά βαρετή αντιπαράθεση. Αλλά η πραγματικότητα αποδεικνύει ότι ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Δημοκρατία όχι μόνο δεν τους χωρίζει καμιά άβυσσος, αλλά τους ενώνει η συμφωνία τους με την αντιλαϊκή πολιτική, με την στρατηγική των μονοπωλιακών ομίλων και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πώς αλλιώς εξηγείται ότι την περασμένη πενταετία νεοφιλελεύθεροι, σοσιαλδημοκράτες, δήθεν αριστεροί, ευρωσκεπτικιστές, ακροδεξιοί ψήφισαν μαζί το 90% των αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Αυτό δυστυχώς είναι το προοδευτικό μέτωπο του ΣΥΡΙΖΑ σε Ελλάδα και Ευρώπη. Ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία, όταν μιλάνε στη νεολαία, ξεχνάνε ότι ο ένας κυβερνάει ήδη 4 και πλέον χρόνια και ότι ο άλλος κυβερνούσε επί πολύ περισσότερα χρόνια πριν το ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί δεν γίνεται να μιλάνε με δακρύβρεχτα λόγια για το brain drain οι ίδιοι που έχουν υπογράψει τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την κινητικότητα του εργατικού, του επιστημονικού δυναμικού, που στέλνουν νέους ανθρώπους στο εξωτερικό για δουλειά, για σπουδές. Οι ίδιοι που έχουν αφήσει με τεράστια κενά την υγεία του λαού, τους πιάνει πόνος όταν φεύγουν οι γιατροί μας στο εξωτερικό. Γιατί δεν γίνεται να παριστάνει τον άμυρο ευθυνών ο κύριος Τσίπρας για τη λεγόμενη επισφάλεια. Όταν επί ημερών ΣΥΡΙΖΑ οι θέσεις μερικής απασχόλησης που δημιουργούνται έχουν γίνει πολύ περισσότερες από τις θέσεις πλήρους απασχόλησης. Όταν σύμφωνα με τα δικά τους στοιχεία για κάθε 100 προσλήψεις αντιστοιχούν 95 απολύσεις, ενώ η ανεργία στους νέους και τις νέες παραμένει σε πολύ υψηλά επίπεδα. Γιατί πάει πολύ να παρουσιάζουν μια μαγική εικόνα
για την αγορά εργασίας, σύμφωνα με την οποία επιστρέφουν δήθεν οι συλλογικές συμβάσεις, δήθεν ανεβαίνουν οι μισθοί, όταν γίνεται ακριβώς το αντίθετο. Δεν υπάρχει ούτε ένας χρόνος από αυτά τα 4 χρόνια διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ που ο μέσος μισθός να μην έχει μειωθεί, και μάλιστα αυτές οι μειώσεις έρχονται να προστεθούν στις μειώσεις πριν της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Ακόμα και αυτός ο άθλιος υποκατώτατος μισθός για τους εργαζόμενους κάτω των 25 ετών, τον οποίον διατήρησε ο ΣΥΡΙΖΑ για 4 χρόνια, δεν καταργήθηκε τελικά όπως λένε. Απλά μετατράπηκε σε επιδότηση των εργοδοτικών εισφορών, ενώ για τους νέους της μαθητείας, της κατάρτισης, συνεχίζει να ισχύει ότι θα πληρώνονται με το 75% του ήδη πολύ χαμηλού κατώτατου μισθού. Δίνουν δηλαδή κάποια ψίχουλα στη μια τσέπη των νέων παιδιών που εργάζονται για να τους τα πάρουν από την άλλη. Και περιμένουν να τους πούν και ευχαριστώ από πάνω και να τους ανταμείψουν και με την ψήφο τους, λένε, για αυτή τους τη γενναιοδορία. Ο ΣΥΡΙΖΑ θυμήθηκε το άρθρο 16, μπας και τσιμπήσει κανέναν ανυποψίαστο. Και την ίδια στιγμή η κυβέρνησή του γενίκευσε τα δίδακτρα στα μεταπτυχιακά, ενώ ιδρύει και τμήματα προπτυχιακών σπουδών με δίδακτρα. Δένει όλο και πιο σφιχτά, όπως ζητά η Ευρωπαϊκή Ένωση, την εκπαίδευση με τις ανάγκες των μεγάλων ομίλων, με τους στόχους τους και με τα δικά τους συμφέροντα. Η Νέα Δημοκρατία και κυρίως ο ΣΥΡΙΖΑ καλούν τους νέους και τις νέες να επιλέξουν τον έναν αντί για τον άλλον, γιατί είναι λίγο καλύτεροι, λέει, ή είναι, όπως λένε, το μικρότερο κακό. Υπάρχουν όμως κάποιοι σε αυτή τη χώρα που δεν έχουν τέτοιες ανησυχίες. Για παράδειγμα, οι Έλληνες εφοπλιστές, οι οποίοι είναι πρώτη δύναμη παγκοσμίως, φορολογούνται εθελοντικά και με Νέα Δημοκρατία και με ΣΥΡΙΖΑ. Την ίδια ώρα που η Ράμπο της εφορίας κυνηγούν τις φτωχές οικογένειες για χρέη μόνο λίγων ευρώ. Μάλιστα, ο ΣΥΡΙΖΑ μείωσε ακόμη περισσότερο το ποσό αυτής της εθελοντικής φορολόγησης για τους εφοπλιστές, παίρνοντας τα συγχαρητήρια από τη Νέα Δημοκρατία. Έτσι μάλλον εξηγούνται και οι διακοπές σε κότερα. ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Δημοκρατία κάνουν διαγωνισμό ποιος είναι το καλύτερο παιδί του ΝΑΤΟ, των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Εδώ βλέπετε δεν επιτρέπονται διαφωνίες και κοκορομαχίες. Με ένα στόμα, μια φωνή, παραμυθιάζουν τον κόσμο για την ασφάλεια, τη σταθερότητα που θα φέρει η εντονότερη παρουσία τους στην περιοχή μας, για το πόσο θα ωφεληθούμε από την όξυνση των σχέσεων Αμερικάνων-Τουρκίας. Μεγαλύτερο ψέμα δεν υπάρχει. Το αποδεικνύουν και οι τελευταίες εξελίξεις με την παραβίαση της Κυπριακής ΑΟΣ, με τις απειλές της τουρκικής κυβέρνησης για την Κύπρο και το Αιγαίο, καθώς και με την όξυνση της εγκληματικής επιθετικότητας του Ισραήλ στην Παλαιστίνη και τους βομβαρδισμούς στη Γάζα. Στη μιζέρια του δήθεν λιγότερου κακού, η νεολαία απαντάει: δυναμώνουμε το ΚΚΕ, τη δύναμη της σύγκρουσης, της ανατροπής. Απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα της φτώχειας,
των μνημονίων, των πολέμων, μόνο ένα αντίπαλο δέος υπάρχει σήμερα. Ο αγώνας για την Ελλάδα και την Ευρώπη του σοσιαλισμού. Ο αγώνας που δίνει το ΚΚΕ στην Ελλάδα και δεκάδες εργατικά και κομμουνιστικά κόμματα σε όλη την Ευρώπη. Συντρόφισσες και σύντροφοι, η σημερινή μέρα έχει να πει πολλά στους νέους και τις νέες, ιδιαίτερα στους αγωνιστές, να τους διδάξει για το χτες, αλλά και για το αύριο. Είναι η μέρα της νίκης, η μέρα της συντριβής του ναζιστικού τέρατος, που τέτοιες μέρες υπέγραφε το 1945 συνθηκολόγηση ανεφόρων. Ό,τι κι αν κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτή η μνήμη δεν σβήνεται. Μια μεγάλη μέρα που όπως όλες οι μεγάλες μέρες έχει από πίσω της εκατομμύρια μικρές ιστορίες ηρωισμού, αυταπάρνησης, θυσίας, σθένους και θάρρους. Εκατομμύρια νεκρούς που έπεσαν όμως για μια δίκαιη υπόθεση, μαχόμενοι για ιδανικά και αξίες, για τη λευτεριά και την προκοπή των εργαζομένων. Ιστορίες γραμμένες με πράξεις κομμουνιστών, μαχητών αντιφασιστών, ανταρτών, αλλά και απλών λαϊκών ανθρώπων στη χώρα μας, στην Ελλάδα, στη Σοβιετική Ένωση, στα Βαλκάνια, σε κάθε γωνιά του πλανήτη που μάτωσε από το δεύτερο παγκόσμιο ιμπεριαλιστικό πόλεμο. Οι ήρωες του κόκκινου στρατού, του Στάλιγκραντ και της τελικής επιχείρησης στο Βερολίνο. Οι παρτιζάνοι και τα εθνικά απελευθερωτικά κινήματα σε όλη την Ευρώπη που ψυχή τους ήταν τα κομμουνιστικά κόμματα. Οι αντιφασίστες που δρούσαν μέσα στη χιτλερική Γερμανία. Οι μαχητές του ΕΑΜ, του ΕΛΑΣ, της ΕΠΟΝ, η προσφορά του ΚΚΕ σε αυτό τον τιτάνιο αγώνα εδώ στη χώρα μας. Ο λαός και η νεολαία που διάλεξαν τη μάχη, τον αγώνα ενάντια σε ένα πανίσχυρο αντίπαλο. Αυτούς θυμόμαστε σήμερα, αυτούς θυμάμαι. Αυτοί είναι που με τη δράση τους έκαναν πραγματικότητα το έπος της αντιφασιστικής νίκης των λαών. Είναι αυτοί που δεν δίλιασαν μπροστά σε ένα ισχυρό αντίπαλο, να σηκώσουν ανάστημα, να παλέψουν και τελικά να νικήσουν με καθοριστική συμβολή της Σοβιετικής Ένωσης, του πρώτου αυτού εργατικού κράτους στην ιστορία της ανθρωπότητας. Ας φανταστεί κανείς τι θα γινόταν αν τότε επικρατούσε η λογική ότι οι Ναζί είναι πανίσχυροι και δεν γίνεται να τα βάλεις μαζί τους. Τα καπιταλιστικά κράτη της Ευρώπης έδωσαν ανάσες στη ναζιστική Γερμανία για να εξαπολύσει την επίθεσή της στη Σοβιετική Ένωση πολύ πριν την επίσημη έναρξη των επιχειρήσεων. Και μπήκαν ουσιαστικά στον πόλεμο για να υπηρετήσουν τις δικές τους ταξικές σκοπιμότητας όταν αυτός όδευε προς το τέλος του. Πολλοί μπορεί να αναρωτηθείτε τι σχέση ακριβώς έχουν αυτά μέσα στο 2019 τώρα
όλα εκείνα με το σήμερα δηλαδή. Δεν είναι το ρητό που λέει ότι αν δεν ξέρεις την ιστορία, τότε θα την ξαναζήσεις. Για να σκεφτούμε λοιπόν πόσο επίκαιρα είναι όλα αυτά σήμερα που οι εκμεταλλευτές βγάζουν τον άσο της ακροδεξιάς του φασισμού από το μανίκι τους. Και σήμερα τέτοιες δυνάμεις, ακροδεξιές, φασιστικές, πότε αλήθεια ενισχύονται. Ο ακροδεξιός Σαλβίνι στην Ιταλία ακολούθησε τον σοσιαλδημοκράτη Ρέντσι, αυτόν που αντάλλασε, θυμάστε, γραβάτες με τον Τζίπρα. Ο φασίστας ακροδεξιός Μπολονσάρου στη Βραζιλία ακολούθησε την πολύχρονη σοσιαλδημοκρατική διαχείριση εκεί των Λούλα Ρουσέφ. Το πρόσφατο παράδειγμα των εκλογών στην Ισπανία επίσης αποδεικνύει ότι η ενίσχυση της σοσιαλδημοκρατίας κάθε άλλο παρά έφραξε το δρόμο στους νοσταλγούς του φασίστα Φράνκο, το ακροδεξιό δηλαδή Vox. Αν υπάρχει ένας κοινός παρονομαστής σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, είναι η εφαρμογή από σοσιαλδημοκρατικές, δίθεν κεντροαριστερές, αριστερές κυβερνήσεις, μιας άγριας αντιλαϊκής πολιτικής, που διέψευσε προσδοκίες, διόγκωσε τη λαϊκή δυσαρέσκεια, φτιάχνοντας το γήπεδο για να παίξουν μπάλα τέτοιες δυνάμεις, φασιστικές, ακροδεξιές. Απάντηση στην ακροδεξιά και το φασισμό μπορεί να δώσει η νεολαία με ένα πολύ πιο δυνατό ΚΚΕ. Για να γκρεμιστεί από την τρίτη θέση η ναζιστική εγκληματική Χρυσή Αυγή. Γιατί όποιος ανησυχεί και του σηκώνεται η τρίχα από αυτά τα κηρύγματα φασιστικού, ρατσιστικού μίσους, δεν συγκυβερνάει με τέτοιες δυνάμεις επί τέσσερα ολάκερα χρόνια, όπως έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ με τους ακροδεξιούς ΑΝΕΛ, ούτε ξερογλύφεται με ακροδεξιούς όπως ο Τραμπ. Γιατί όποιος θέλει να κλείσει τα στόματα στους Ναζί, δεν βγάζει άνετο σέλφι μαζί τους, όπως έχουν κάνει δεκάδες φορές στελέχη της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ με υπόδικους βουλευτές της Χρυσής Αυγής και άλλους σεσημασμένους φασίστες. Γιατί όποιος θέλει να ξαναμπούν στο χρονομπουντούλα από της ιστορίας αυτές οι δυνάμεις, δεν μπορεί να λέει ότι η ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορεί δήθεν να αντιμετωπίσει την ακροδεξιά και τον εθνικισμό. Αυτό λέει ο ΣΥΡΙΖΑ και γελάνε και οι πέτρες που ξέρουν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση σημαίνει αντικομουνισμός, απαγόρευση κομμουνιστικών κομμάτων και συμβόλων, ηρωοποίηση των Ναζί, σενάρια δηλαδή κακής επιστημονικής φαντασίας, όπως η λεγόμενη θεωρία των δύο άκρων που την περιφέρουν με άνεση πότε σοσιαλδημοκράτες, πότε φιλελέ, πότε οπορτουνιστές και διάφορα άλλα τέτοια ναυάγια της ταξικής πάλης. Γιατί η διάγνωση έχει μεγάλη σημασία για τη θεραπεία και για το πρόβλημα της ανόδου τέτοιων δυνάμεων πρέπει να δούμε μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα που τους ενισχύουν, τους αξιοποιούν, είτε ως αιχμή του δόρατος απέναντι στους κομμουνιστές και το εργατικό κίνημα, είτε ως απεργοσπαστικό τρομοκρατικό μηχανισμό απέναντι σε όποιον σηκώνει κεφάλι. Πρέπει να δούμε την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση, που με την πολιτική της θρέφει τους φασίστες, όπως με την μετατροπή, για παράδειγμα, ολόκληρων νησιών σε hot spot άθλιας διαβίωσης προσφύγων,
με τη συμμετοχή σε πολέμους μαζί με τους φωνιάδες του ΝΑΤΟ. Πρέπει να δούμε την κυβέρνηση που πέρα από όλα τα παραπάνω την βαραίνει ολοσχερός το γεγονός ότι ακόμα οι φωνιάδες του Παύλου Φίσα κοιμούνται ανενόχλητοι στα κρεβάτια τους, λες και δεν έκαναν τίποτα. Με δική της ευθύνη αυτής της κυβέρνησης σέρνεται η δίκη της εγκληματικής Χρυσής Αυγής. Εδώ και 4 χρόνια, αφού καθυστέρησαν αναγκαία μέτρα για τη γρήγορη διεξαγωγή της. Πρέπει επίσης και ταυτόχρονα να δούμε τη Νέα Δημοκρατία που για να ψαρέψει ψήφους από το κοινό της Χρυσής Αυγής επιδίδεται σε αντικομουνισμό, σε ακροδεξιά παραλυρήματα. Πρέπει να δούμε το γεγονός ότι τον μπαρούτι των υπεριαλιστικών πολέμων μυρίζει κάθε μέρα και πιο πολύ και ότι ο εθνικισμός, το μίσος ανάμεσα στους λαούς είναι λίπασμα για να σπείρουν οι υπεριαλιστές πολέμους, νέες συγκρούσεις. Η Χρυσή Αυγή για τους ίδιους στόχους με όλα τα αστικά κόμματα δουλεύει. Για τους εφοπλιστές και τη φορά ασυλία τους έχει καταθέσει δεκάδες ερωτήσεις στη Βουλή. Λέει ότι οι εργαζόμενοι πρέπει να θυσιάζουν ακόμα και τους μισθούς, τις συλλογικές συμβάσεις, τα εργασιακά τους δικαιώματα, προκειμένου να προχωράνε οι επενδύσεις, τα business plan μεγάλων ομίλων. Ούτε που τολμάει να ψελίσει ότι όλοι οι μαθητές πρέπει να έχουν δωρεάν δημόσια μόρφωση. Παριστάνουν τους γενναίους, τους υπερπατριώτες, αλλά ούτε για αστείο δεν λένε να φύγει εδώ και τώρα η Ελλάδα από τον ΝΑΤΟ. Όπως και τα άλλα κόμματα, λέει ναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση της φτώχειας των πολέμων, στο όνομα μιας μεγάλης Ελλάδας, όπως λέει. Μιλάνε στο όνομα της χώρας μας, της πατρίδας μας, αλλά αυτοί ως πατρίδα εννοούν τα συμφέροντα των λίγων αυτής της χώρας, που έχουν την εξουσία και όλη την ιδιοκτησία. Όπως και τα άλλα κόμματα βαφτίζουν εθνικά συμφέροντα, τα συμφέροντα των μεγάλων ομίλων. Δείχνουν τα δόντια τους σε μετανάστες, φτωχούς αγωνιστές εργάτες, σε μαθητές, αλλά είναι κότες, βλέπετε, λιράτες μπροστά στα μεγάλα αφεντικά, την Ευρωπαϊκή Ένωση, το ΝΑΤΟ, τα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα. Μιλάνε για τιμή την ίδια ώρα που έχει χάσει μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα από τα κονέ και τα βολέματα μεταξύ συγγενών τους και ημετέρων μέσα στη Χρυσή Αυγή. Μιλάνε για ιδανικά και εννοούν τα ιδανικά της αδικίας, του ρατσισμού, της μυσαλλοδοξίας, του «ο θάνατός σου η ζωή μου». Τα ιδανικά δηλαδή του σάπιου διεφθαρμένου συστήματος είναι τα ιδανικά των φασιστών. Ο καθένας και η κάθε μια λοιπόν μετά τη διάγνωση πρέπει να σκεφτεί πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί ριζικά ο φασισμός και η ακροδεξιά. Γιατί η άνοδος της ακροδεξιάς απαιτεί ένταση της πάλης ενάντια στην πολιτική και το σύστημα που ταΐζει την ακροδεξιά. Απαιτεί ένταση της διεκδίκησης σε κάθε χώρο, σύγκρουσης με κυβέρνηση, Ευρωπαϊκή Ένωση, με τα επικίνδυνα σχέδια Αμερικάνων, ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκής Ένωσης που εξελίσσονται με την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ να γίνεται σημεοφόρος τους. Τέτοιο μέτωπο κατά της ακροδεξιάς,
τέτοια προοδευτική συμμαχία με τη σημαία του ΝΑΤΟ και τα κολλητιλίκια με τον Τραμπ, ομολογούμε ότι δεν είχαμε δει ποτέ στο παρελθόν. Ποιος να το φανταζόταν πριν λίγα χρόνια ότι στο όνομα της αριστεράς θα ξεπλένουν τον αμερικάνικο ιμπεριαλισμό, τους πολέμους, τα πραξικοπήματα όπως πρόσφατα στη Λατινική Αμερική. Κι όμως ο ΣΥΡΙΖΑ το έκανε πράξη. Γι' αυτό επιλέχτηκε άλλωστε, για να βγάλει τη βρώμικη δουλειά υπέρ των λίγων μέσα και έξω από τη χώρα. Γι' αυτό άλλωστε ο ίδιος ο ΣΥΡΙΖΑ λέει ότι πετύχαμε εκεί που η Νέα Δημοκρατία απέτυχε και φουσκώνησαν το παγόνι μπροστά στον Αμερικάνο πρέσβη, στους ευοπλιστές, στην Κομισιόν, στους τραπεζίτες, στη Μέρκελ. Πριν λίγα χρόνια λέγαμε ότι οι εργαζόμενοι, οι νέοι, δεν ψηφίζουν τα κόμματα που ψηφίζουν οι μεγιστάνες του πλούτου. Τώρα πλέον πρέπει να πούμε οι εργαζόμενοι, οι νέοι, δεν ψηφίζουν τα κόμματα που έχουν και υποψήφιους ακόμα και τα αφεντικά τους. Αυτό πλέον ενώνει το ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Δημοκρατία μαζί με το πάθος τους για το ποιος θα κάνει πράξη τους στόχους των εκμεταλλευτών, των καταπιεστών του λαού μας. Συντρόφισσες και σύντροφοι, νέοι και νέες, οι προκλήσεις πρέπει να απαντιούνται και είναι πρόκληση τα καλέσματα του Τσίπρα και του Μητσοτάκη στη νεολαία. Μάλιστα, ο Πρωθυπουργός επαναλαμβάνει ότι έχει, λέει, εμπιστοσύνη στη νέα γενιά. Μόνο που η πραγματικότητα είναι εντελώς διαφορετική. Έκλεψε την οργή της νεολαίας το 2015 και την μετέτρεψε σε μυρολατρεία, σε απογοήτευση. Πήρε το όχι στο δημοψήφισμα απάτη και το έκανε μετά ναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στα μνημόνια, μαζί με τη Νέα Δημοκρατία και τα άλλα κόμματα του συστήματος. Κάτι για το οποίο έγκαιρα προειδοποιούσε μόνο το ΚΚΕ. Έφερε πρόσφατα νόμο για τα σχολεία, για τα πανεπιστήμια, με τα σχολιά και τις σχολές κλειστά. Τόση εμπιστοσύνη έχει στην νεολαία. Πάει πολύ ο ΣΥΡΙΖΑ να καλεί τους νέους να τον ψηφίσουν για να αποδυναμώσουν τάχα το παλιό κομματικό σύστημα έτσι. Αλήθεια, όλα τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ, της Νέας Δημοκρατίας και όλο αυτό το συνοθήλευμα που αποκαλεί ο ΣΥΡΙΖΑ προοδευτική συμμαχία και τους έχει υποψήφιους και είναι στις γραμμές τους, σε ποιο αλήθεια νέο σύστημα ανήκουν? Περνάμε απέναντι από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το σύστημα, τα κόμματά τους. Παίρνουμε θέση με το ΚΚΕ για το δίκαιο, την ελπίδα, την ανατροπή. Στις εκλογές της 26ης του Μάη, οι νέοι και οι νέες της χώρας έχουν όλους τους παραπάνω και πολλούς ακόμα λόγους να πάνε σε όλες τις κάλπες με τα ψηφοδέλτια του ΚΚΕ και της λαϊκής εισπύρωσης στο χέρι, για να είναι περισσότεροι οι κομμουνιστές στο Ευρωκοινοβούλιο που θα αποκαλύπτουν, θα ενημερώνουν το λαό για το τι ετοιμάζουν στις Βρυξέλλες, που θα εκθέτουν την Ευρωπαϊκή Ένωση, τον αντιλαϊκό της χαρακτήρα, όπως έχουν κάνει τόσες και τόσες φορές, σπάζοντας τη σιωπή και την ομοφωνία των υπολείπων.
για να είναι περισσότεροι κομμουνιστές δήμαρχοι, οι κομμουνιστές αγωνιστές δημοτικοί περιφερειακοί σύμβουλοι, που δεν θα πούν ποτέ ότι τα μεγάλα προβλήματα των νέων δεν είναι αρμοδιότητά τους, αλλά θα μπαίνουν μπροστά στον αγώνα για την αντιμετώπιση τους κόντρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο κεφάλαιο, στις κυβερνήσεις τους. Για να είναι την επόμενη μέρα πιο δυνατοί οι δικοί τους, οι δικοί σας αγώνες, για να ανοίξει ο δρόμος για το πραγματικά σύγχρονο, για την Ελλάδα, για την Ευρώπη του σοσιαλισμού. Με ισχυρό ΚΚΕ κάνουμε τη διαφορά στις ευρωεκλογές. Με τα ψηφοδέλτια της λαϊκής συσπήρωσης κάνουμε τη διαφορά στις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές. Φίλες και φίλοι, ιδιαίτερα θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλες και όλους τους μουσικούς, τους καλλιτέχνες, για τη συμμετοχή τους εδώ απόψε σε αυτή την τεράστια, τη μεγάλη συγκέντρωση, την εκδήλωση της νεολαίας. Το Μανώλη Ανδρουλιδάκη, τη Ρίτα Αντωνοπούλου, τη Φωτεινή Βελεσιώτου, το Δώρο Δημοσθένους, τον Στάθη Δρογώση, τον Παντελή Θαλασσινό, τη Βιολέτα Ίκαρη, την Πολυξένη Καράκογλου, τη Μαριό, το Σωτήρι Μπαλά, την Πένι Μπαλτατζή, του Σπίξ Λαξ, τη Μιρέλα Πάχου, το Γιώργο Σαρή, το Γιώργη Χριστοδούλου και φυσικά τη Σεμίνα Διγενή, για τη συμβολή της να πραγματοποιηθεί αυτή η πολύ όμορφη εκδήλωση σήμερα, σε αυτή τη σημαδιακή μέρα, μέρα της αντιφασιστικής νίκης των λαών. Εμπρός λοιπόν, ΚΚΕ ισχυρό παντού, για μια μεγάλη νίκη του λαού. Γεια σας, καλή δύναμη σε όλους και όλες.